Δώσε μας λίγο τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί τα κουβεντιάζαμε και νωρίτερα, αν βαίνουν καλώς υπό την έννοια ότι φτάνουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, της δικαστικής διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία κατάθεσης των μαρτύρων υπεράσπισης. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει μετά από, να το πω, πολλά και ευτράπελα και διάφορες περιπέτειες. Άλλωστε όλη η διαδικασία της δίκης και η καθυστέρησή της, αλλά και όσα έχουν εξελιχθεί στο πρώτο κομμάτι, είχαν σημαδευτεί από μια προσπάθεια των κατηγορουμένων, των δικηγόρων τους, γενικά των χρυσαυγητών, να κολυσιεργήσουν, να καθυστερήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαδικασία. Και αναμένεται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα η κατάθεση των κατηγορουμένων. Που να πω σημειωτέων και συνάδελφοι εδώ, όλο αυτό το διάστημα. Οι απολογίες. Οι απολογίες τους, ναι. Οι απολογίες τους. Δεν έχουν πατήσει. Το σχολιάζαμε ποτέ. Δεν έχουν εμφανιστεί. Να πω ότι βεβαίως το γεγονός ότι δεν έχουν εμφανιστεί πρέπει να το δούμε και λίγο. Για μένα είναι κομβικό σημείο το ζήτημα της καθυστέρησης και της έναρξης της δίκης, δηλαδή τη στιγμή που πλησίαζε η ολοκλήρωση του 18μηνου για την προσωρινή κράτηση, ήταν τότε που ξεκίνησε το δικαστήριο, στις 20 Απριλίου. Και λίγο μετά έλεξε. Και λίγο μετά έλεξε. Και βγήκε ο Ρουπακιάς. Ναι, ακριβώς αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεση, η έναρξη της κατάθεσης του πατέρα του δολοφονημένου από τους χρυσαυγίτες Παύλου Φίσα ξεκίνησε 29 Σεπτεμβρίου του 2015, δηλαδή περίπου 6 μήνες μετά την έναρξη της δίκης. Σε όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν αρκετές παλινοδίες, δηλαδή με το που ξεκίνησε η δίκη υπήρξε μια τακτική από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των χρυσαυγητών με ανάγνωση χιλιάδων ερωτήσεων, επερωτήσεων που είχαν καταθέσει στη Βουλή, με μια σειρά αιτήματα για αναβολές. Στην ανάγνωση των εγγράφων, θέλω να πω, η διαδικασία και η τακτική τους ήταν αυτή. Και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο, κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ήταν το γεγονός του χώρου διεξαγωγής της δίκης. Όπου πραγματικά δεν έχω καταφέρει ακόμα να εξηγήσω για ποιο λόγο ευθύς εξ αρχής δεν υπήρξε μια ξεκάθαρη στάση, γιατί υπήρχε αίτημα από την πολιτική αγωγή. Γιατί δεν υπήρχε αίθουσα και δεν υπάρχουν. Να γίνει στο αμφιθέατρο, νομίζω, του εφετείου. Του εφετείου, ναι. Κάποια στιγμή από το αμφιθέατρο, από την αίθουσα εκδηλώσεων του εφετείου, ξεκίνησε η δίκη στον Κορυδαλό. Πήγε στην αίθουσα συνεδρίων του εφετείου και ξαναγύρισε στον Κορυδαλό και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε τεράστια καθυστέρηση. Και για να ολοκληρώσω με αυτό το σκέλος, είναι ότι οι δικαστές που δικάζουν την υπόθεση, κατόπιν πολύ μεγάλων πιέσεων της πολιτικής αγωγής, απαλλάχθηκαν από μια σειρά άλλες παράλληλες υποχρεώσεις που είχαν. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Βεβαίως θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Θα εύλογο να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Σαν αποτέλεσμα. Ωραία τα λέτε. Ωραία, αλλά δεν έχετε εικόνα τι γίνεται στην ελληνική δικαιοσύνη. Θες να μας τα πεις. Ωστόσο, το ειδικό βάρος της συγκεκριμένης δίκης δεν δικαιολογεί, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει όλο αυτό. Δηλαδή, το να υπάρχουν 8 συνεδριάσεις το μήνα σε μια υπόθεση που είναι προφανές ότι πρέπει, ναι, μετά από πολύ μεγάλες πιέσεις, οι 8 συνεδριάσεις το μήνα έχουν γίνει 14. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε λίγο τι τροφοδοτεί όλη αυτή την ιστορία. Πολύ πριν, όπως είπε σωστά ο Λευτέρης, υπάρξει η δολοφονία του Φίσα, γίνει η δολοφονία του Φίσα, υπήρχαν μια σειρά άλλα γεγονότα. Όμως εκείνη την περίοδο θέλω να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Σαμαράς, έβγαινε και δήλωνε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, για παράδειγμα, ότι πρέπει να ξανακατακτήσουμε τις πόλεις μας. Και θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι τότε είχε ξεκινήσει η υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος Ξένιος Δίας, το οποίο διαφημιζόταν ως επανακατάκτηση των πόλεων. Αυτό. Και με επιχειρήσεις στον Άγιο Πατέρα. Ακριβώς. Αυτό λέω. Με ποιο τρόπο. Τι μήνυμα και τι τροφοδοτεί. Την ίδια περίοδο, πάλι σε προεκλογικές συγκεντρώσεις και ομιλίες, έλεγε ότι είναι απαράδεκτο στους παιδικούς σταθμούς να πηγαίνουν τα παιδιά των μεταναστών και να μην πηγαίνουν τα Ελληνόπουλα. Έδωσε τροφή, εννοείς αυτό. Έδωσε τροφή και θα πω το εξής. Ότι όλα αυτά διαμορφώνουν ένα κλίμα, μια συνείδηση. Και ας έρθουμε λίγο σε πιο σύγχρονα πράγματα, γιατί και αυτό έχει σημασία. Τώρα έχει ξεκινήσει η δίκη, όπως είπαμε, από τον Απρίλιο του 2015. Και φέρνω στο μυαλό μου πολλές φορές σκηνές και από την διαδικασία, τη μάνα του Φίσα, συγγενείς ανθρώπων που έχουν δολοφονηθεί, που έχουν χτυπηθεί. Ας πούμε την επομένη της δήλωσης του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης ότι πρέπει να
δούμε μία σύγκληση με τη Χρυσή Αυγή, αναφέρουμε στον κύριο Παρασκευόπουλο για παράδειγμα. Με αφορμή τι, την επίσκεψη στο Καστελόριζο και του κυβερνητικού κλιμακίου, που ήταν μαζί παρέα με τους βουλευτές Χρυσής Αυγής. Αναφέρουμε σε ένα άλλο παράδειγμα, 31 Μάη του 2017, όταν έχουν προσκληθεί επίσημα οι Χρυσαυγίτες στην τελετή για τον επαναπατρισμό των λειψάνων των πεσόντων στην Κύπρο το 1974, δηλαδή οι μνητές της Χούντας, που ευθύνεται για το προδοτικό πραξικόπημα, ήταν προσκεκλημένοι. Και επειδή λέμε και για τα σχολεία, να μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε τώρα και όλοι αυτοί που είναι και υποδικοί και έχουν προχωρήσει σε εγκλήματα, καλούνται σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες ευτυχώς, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις καλούνται σε παρελάσεις, σε μαθητικές παρελάσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, το πλάνο πρόσφατα, 25 Μαρτίου, μετά την μεγάλη παρέλαση, αφού είχε μιλήσει ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής, να ανεβαίνει στο βήμα ο κύριος Κασιδιάρης και να αναπτύσσει ένα, πώς να το πω, ένα, το γνωστό ρατσιστικό παραλήρημα των Χρυσαυγητών σε κοινή θέα. Μιλάμε για ένα εκλεγμένο κόμμα όμως, αν μου επιτρέψετε έτσι. Εγώ με αφήσει. Δεν μπορούμε όμως από τη μία να λέμε όλα δηλαδή αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να φημώσουμε κάποιον, γιατί φτάνουμε να γινόμαστε ίδιοι. Αυτό όχι, όχι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ, διότι η ναζιστική ιδεολογία έχει κίνητρο, η εγκληματική δράση της έχει άμεση σχέση με τη ναζιστική της ιδεολογία. Οπότε εκεί δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις ως φήμωση. Εδώ έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο.